Θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Ευθύμη Λέκα, είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών. Τον καλούμε συχνά πυκνά να μας δώσει τα φώτα του και σήμερα είναι μια τέτοια μέρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Λέκα. Γεια σας. Γεια σας σε όλους. Λοιπόν, έβλεπα νωρίτερα δηλώσεις σας που φιλοξενούνταν στο πρακτορείο Bloomberg και επαναλαμβάνετε αυτή την εκτίμηση ότι αν συνεχίσουμε έτσι με φωτιές και έχουμε ακόμα μια φωτιά στην Πάρνηθα για παράδειγμα, δεν απέχουν κάποιες περιοχές από την ερημοποίηση. Είμαστε τόσο κοντά σε τέτοιες συνθήκες? Εντάξει, κοντά είμαστε. Η ερημοποίηση όμως δεν είναι on-off. Είναι μια προϊούσα διαδικασία η οποία έχει μερικά βήματα και η οποία σταδιακά καταλήγει στο τελικό ουσιαστικά, στην τελική φάση, που η τελική φάση είναι η ερημοποίηση, mm-hmm. με την έννοια όχι ότι έχουμε μια εικόνα ερήμου, με την έννοια ότι κάθε φυσικό στοιχείο και συστατικό του αέρα, του εδάφους και του υπεδάφους έχει ουσιαστικά αφανιστεί και δεν μπορεί να υποστηρίξει μια φυσιολογική ζωή. Ούτε στην Πανίδα, ούτε στη Φλωρίδα. Συνεπώς δεν είναι μόνο η εικόνα της ερήμου, είναι και η απουσία όλων αυτών των φυσικών στοιχείων που υποστηρίζουν μια φυσιολογική ζωή και στην Πανίδα και στη Φλωρίδα. Και στην Πανίδα και στη Φλωρίδα και στην ανθρώπινη δραστηριότητα προφανώς. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν, πριν προχωρήσουμε τη συζήτηση, υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που μπορούμε να πούμε ότι δείχνουν δείγματα ερημοποίησης προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι όπως το περιγράψατε, και σε τι χρονικό ορίζοντα και υπό ποιες συνθήκες βεβαίως? Κοιτάξτε, έχουν γίνει εμπεριστατωμένες μελέτες από συναδέλφους καθηγητές οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα, ειδικά με το θέμα της ερημοποίησης. Έχουμε δει ότι σε περιοχές, στην Νότια Ρόδο παράδειγμα, να, είναι μια προϊούσα ερημοποίηση. Τώρα με τις φωτιές αυτό το πράγμα θα ενταθεί σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, σε ορισμένες περιοχές στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, στην Ανατολική Πελοπόννησο, ακόμα και στη Θεσσαλία σε ορισμένες περιοχές. Είναι περιοχές οι οποίες ουσιαστικά έχουν να κάνουν με μια προϊούσα ερημοποίηση, όπου βεβαίως οι δασικές πυρκαγιές ενισχύουν αυτή την ταχύτητα προς την ερημοποίηση, mm-hmm. και πρέπει να δούμε ουσιαστικά τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να απομειώσουμε ουσιαστικά τις επιπτώσεις. Ωραία, μιλάτε για μια κατάσταση προϊούσας ερημοποίησης. Σε τι χρονικό ορίζοντα μπορεί να φτάσουμε στην απόλυτη ερημοποίηση αυτών των περιοχών? Και το δεύτερο σκέλος, αλλά ας πιάσουμε πρώτο το πρώτο. Αυτό είναι πραγματικά ένα τεράστιο ερώτημα, κρίσιμο ερώτημα. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται σήμερα, mm-hmm. υπολογίζαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ότι θα εξελιχθούν το 40 και το 50, το 2040 και το 50. Τα βλέπουμε όμως τώρα να είναι μια πραγματικότητα. Αντίστοιχα έξω, επιτρέψτε μου, έχουν πέσει και οι παγκόσμιες προβλέψεις όσον αφορά το ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Δηλαδή, οι στόχοι απευκταίοι που είχαν τεθεί για πολύ αργότερα, τους βλέπουμε να έρχονται πολύ νωρίτερα. Ακριβώς, και επιστέγασμα όλων αυτών των διαδικασιών ήταν μια πολύ σοβαρή και ακριβής μελέτη της NASA, όπου εξηγεί όλα αυτά τα πράγματα και αποτυπώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τη μεγαλύτερη ακρίβεια του τι, του τι συμβαίνει και του τι μπορεί να συμβεί. Ωραία. Αν αυτό συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει σήμερα, το είχατε προβλέψει για το 40 και το 50, το 2040 και το 2050. Το επόμενο ερώτημα είναι, το 2040 και το 2050, τι θα γίνει τώρα? Δεν είναι τόσο μακριά. Εάν δεν δράσουμε σε ένα ευρύ φάσμα διαχείρισης των κινδύνων και των κρίσεων, με ολιστικές ενέργειες και στα τρία στάδια διαχείρισης των καταστροφών και των κρίσεων, θα δούμε εικόνες για τις οποίες όλοι απευχόμαστε να τις δούμε. Μπορείτε να μας ζωγραφίσετε μια τέτοια εικόνα του 2040? Κοιτάξτε, δεν κάνουμε τίποτα. Καθόμαστε όπως είμαστε σήμερα, λέμε ότι η κλιματική κρίση αυτά, τούτα τα άλλα. Δεν κάνουμε όμως τίποτα επί της ουσίας. Τι συμβαίνει το 2050? Θα έχουν εξαφανιστεί ουσιαστικά τα δάση. Έτσι. Θα μείνουν δάση στην Πύρινο, στη Βόρεια Ελλάδα, απλά και μόνο για να υπάρχουν, χωρίς να μπορούν αυτά να τροφοδοτήσουν την επέκταση των δασών. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα κρίσιμο στοιχείο. Λοιπόν, θα έχουμε τεράστιες απαιτήσεις για την ενέργεια. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
θα υποβαθμιστεί πολύ ο αέρας, ιδίως μέσα στα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα επιφανειακά νερά θα εκπλήξουν, όπως και τα υπόγεια νερά, και ποσοτικά και ποιοτικά θα είναι πολύ υποβαθμισμένα. Θα υπάρχει θέμα παραγωγής τροφίμων, σας λέω τώρα τα πιο σημαντικά. Mm-hmm. Θα υπάρχει θέμα απόθεσης απορριμμάτων και κυκλικής ουσιαστικά διαχείρισης των απορριμμάτων. Και βέβαια η ποιότητα της ζωής, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδίως στις περιοχές που προαναφέραμε, θα υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Άρα θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε αυτό το σενάριο πώς θα φύγουμε και πού θα πάμε. Ναι, αυτό θα το έχουν σκεφτεί όμως άλλοι πιο πριν. Και κυρίως οι πληθυσμοί της Βόρειας Αφρικής και των άλλων περιοχών των υποσαχάριων, όπου εκεί όλα αυτά τα φαινόμενα ήδη εκδηλώνονται και θα επιχειρηθεί ίσως μια μαζική εισβολή στον ευρωπαϊκό χώρο που θα έχει πιο καλές συνθήκες. Άρα λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα, αλλά επίσης και γεωπολιτικά θέματα θα τεθούν στο τραπέζι. Μιλάμε για ένα σκηνικό, Σπύρο, παγκόσμιας αναταραχής από πολλά μέτωπα. Μας έλεγε μία συνάδελφος, η οποία εργάζεται στη Γερμανία, ότι αρχίζουν να έχουν δείγματα πανίδας που ευδοκιμεί σε μεσογειακά κλίματα στη Γερμανία. Αλλάζει πολύ το πράγμα. Μου επιτρέπετε κάτι, κύριε καθηγητά, δεν θα χρησιμοποιήσω επιστημονικούς όρους. Εσείς θα μας το εξηγήσετε καλύτερα, επειδή κυκλοφορεί πολλές ψεκασμός. Τον είδαμε και στην πανδημία και τώρα διατυπώνονται διάφορες απόψεις σχετικά με αυτά που συμβαίνουν, τις θερμοκρασίες και τα υπόλοιπα. Έχει μετρηθεί με επιστημονικά εργαλεία, γιατί λέει πάντοτε συνέβαιναν αυτά τα σκαμπανεβάσματα στη γη. Έχει μετρηθεί με επιστημονικά εργαλεία πόσο είναι το ανθρωπογενές κομμάτι σε όλη αυτή την ιστορία και πόσο το φυσιολογικό, πώς να το πω, της γης. Κοιτάξτε, έχοντας σαν βάση την παιδεία μου στις γεωεπιστήμες, μπορώ να τρέξω τη βασική, ουσιαστικά τις βασικές σπουδές, μπορώ να τρέξω εκατομμύρια χρόνια πριν στον πλανήτη και να τρέξουμε ουσιαστικά όλες αυτές τις μεταβολές. Υπήρχαν τεράστιες μεταβολές, χιλιάδες μεταβολές, μεταξύ των μείον 30 και των σύν 80 και τα λοιπά θερμοκρασιών στο πλανήτη. Mm-hmm. Αλλά αυτά συνέβαιναν σε επίπεδο εκατομμυρίων ετών. Η πιο πρόσφατη διαδικασία μεταβολής του κλίματος είναι αυτή που γίνεται κάθε 12-14.000 χρόνια πάνω κάτω, δεν είναι σταθερή, όπου ουσιαστικά έχουμε τη μία περίοδο είμαστε λιματικοί σε πάγους στο βόρειο και στο νότιο πόλο και ανεβαίνει η θάλασσα. Και την άλλη περίοδο είμαστε ελιματικοί στη θάλασσα, δηλαδή κατεβαίνει πολύ η θάλασσα. Και ανεβαίνουν οι πάγοι. Και ανεβαίνουν οι πάγοι. Πριν 12.000 χρόνια θα μπορούσε να πάει κανένας πεζός από την Αθήνα στην Αίγινα. Mm-hmm. Και στον Πόρο. Mm-hmm. Γιατί ήταν πολύ κάτω η θάλασσα, στα μείον 170 μέτρα, οπότε κάλλιστα θα πήγαινε από τη μία περιοχή στην άλλη. Ούτως ή άλλως αυτά τα βλέπουμε, γιατί ο υγειακός χώρος ουσιαστικά δεν ήταν έτσι όπως το βλέπουμε σήμερα πάντοτε, είχε και αυτός τις διαφοροποίησεις. Και η Αιγίδα ήταν μια στεριά που εξαπλωνόταν από την υπηρετική Ελλάδα μέχρι τη Μικρά Ασία. Άρα λοιπόν μεταβολές τέτοιες υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά δεν μιλάμε για τέτοιες μεταβολές τώρα. Δεν μιλάμε για τέτοιες μεταβολές. Σίγουρα μετά 10.000 χρόνια θα υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα στη θάλασσα, στους πάγους κτλ. Εδώ τώρα πρέπει να προσμετρήσουμε στις φυσικές μεταβολές, σε αυτές που γίνονται στον πλανήτη κατά τα χρονικά διαστήματα, πρέπει να προσμετρήσουμε την ανθρώπινη επίδραση, την ανθρώπινη επιρροή. Mm-hmm. Βλέπουμε τάσεις ουσιαστικά ανόδου της θερμοκρασίας, οι οποίες αποδίδονται στο διοξείδιο του άνθρακα που εκλείεται από τις δραστηριότητες που έχουμε και που υποστηρίζουν τον πολιτισμό μας. Αυτό είναι σαφές, ότι κάποιες μεταβολές τέτοιες οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι σαφές. Εμείς βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας, για να το πω απλά, και το κάνουμε για δεκαετίες τώρα. Ακριβώς. Αλλά δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό είναι αυτές οι προσμετρήσεις των αλλαγών. Δύο πραγματάκια σύντομα, κύριε Λέκα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο πλέον.
ένα, αν σώζεται η παρτίδα, και δεύτερον, υπάρχει κάποιο χρονικό σημείο που θα το ονομάζατε σημείο μηδέν, το σημείο εκείνο δηλαδή που ο πλανήτης πλέον θα είναι ακατοίκητος, αν δεν αναλάβουμε συντονισμένη δράση? Κοιτάξτε, η παρτίδα σώζεται, ή μάλλον μπορούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις και να, μέσα από μια διαδικασία προσαρμογής. Όμως θα πρέπει να δούμε, τουλάχιστον στην Ελλάδα, σε επίπεδο ατόμου, σε επίπεδο δήμων, ΟΤΑ, σε επίπεδο περιφερειών, σε επίπεδο εθνικών, τι μπορούμε να κάνουμε. Αν και αυτό έχει πολύ μικρή σημασία, θα πρέπει να το τονίσω, γιατί εμείς είμαστε μία σταγόνα μέσα στον ωκεανό, σε σχέση με την Κίνα, σε σχέση με την Ινδία που συμπληρώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως αυτές οι δύο χώρες, η Κίνα και η Ινδία, όπου έχουμε 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Σωστά. Έτσι, όπου η έννοια του περιβάλλοντος δεν έχει κανένα νόημα για αυτούς. Αυτοί κοιτάνε να επιζήσουν, να κοιτάνε να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής, δεν θα κοιτάξουν το περιβάλλον. Ναι. Οπότε καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πάντως, σε εθνικό επίπεδο θεωρώ ότι μπορεί να γίνουν πράγματα, έτσι ώστε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις μέσα από διαδικασίες προσαρμογής, τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε άμεσα όμως. Και το σημείο μηδέν, το τέλος του κόσμου, το να το πω έτσι. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό. Ευτυχώς. Να πούμε κάτι ευχάριστο κιόλας. Καταλάβατε. Να πούμε κάτι ευχάριστο τώρα. Ευτυχώς. Είμαστε στην ανθρωπόκαινο περίοδο. Υπήρχε πιο πριν υπηστόκαινος περίοδος, υπηλιόκαινος περίοδος, το τετραδοργύρες, όπως το λέμε στην γεωλογία. Ας μείνουμε σε αυτή την περίοδο που είμαστε όσο περισσότερο μπορούμε. Μείνουμε σε αυτή την περίοδο, βεβαίως. Χαίρομαι που δεν μου δώσατε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Τρόμαζα στην ιδέα ότι θα μπορούσατε να μου δώσετε απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.